Εγώ θέλω να πω καταρχήν μια κουβέντα για τη δουλειά που κάνετε, που κάνουμε και τι σημασία για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Γιατί τα επιμέρους τα ξέρετε ίσως καλύτερα από μένα εσείς. Υπάρχει ένα βιβλίο που έβγαλε πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, ένας Ιταλός συγγραφέας, ο Έντσο Τραβέρσο. Μιλάει για τις νέες όψεις του φασισμού. Και λέει: μην περιμένετε να βρείτε σήμερα το φασισμό, εννοεί στη φάση αυτή που ανεβαίνουν αυτές οι ιδέες και αυτά τα κόμματα, το φασισμό του Μεσοπολέμου. Δεν πρόκειται για ναζισμό και φασισμό του Μεσοπολέμου. Αυτά τα ξενοφοβικά, ρατσιστικά, ισλαμοφοβικά κόμματα και ιδεολογίες έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι ισλαμοφοβικά, είναι, πιάνουνε. Τα υποστηρίζει κόσμος λαϊκός, τα Πέντε Αστέρια και το Σαβίνι και λοιπά, δεν είναι οι μπουζουάδες, μπορεί να είναι και μπουζουάδες που υποστηρίζουν. Είναι βασικά λαϊκός, φτωχός κόσμος που υποστηρίζει και είναι υπαρκτότατος κίνητος. Επομένως, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το προσφυγικό μεταναστευτικό και στη χώρα μας έχει τεράστια σημασία αν βοηθάμε να χτυπιέται αυτός ο κίνδυνος ή άθελά μας, όχι συνειδητά φυσικά, βοηθάμε ή δεν βοηθάμε να χτυπιέται αυτός ο κίνδυνος, κάτι μου. Πάντως σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πιθανόν είναι το πρώτο. Στην Ιταλία στις εκλογές ίσως ήταν το πρώτο. Το πρώτο ζήτημα που διαμόρφωσε τουλάχιστον εκλογικές συμπεριφορές. Στην Ιταλία, πιθανόν. Έτσι δεν είναι. Τα μπλουζάκια του Σαβίνη με τον άλλο το μαύρο, Χριστέ και Απόστολε, με το stop στην εισβολή, τα είδατε, έτσι δεν είναι. Ναι. Stop στην εισβολή. Το λέω για να πω ότι είτε είμαστε στο κόμμα και δουλεύουμε, είτε είμαστε βουλευτές, είτε συμβαίνει κάποιοι από εμάς να είναι σε κάποιο υπουργείο αυτή τη στιγμή, είναι ένα τεράστιο μέτωπο τεράστια σημασία που εγώ ισχυρίζομαι, δεν έχω καταλάβει, εγώ τουλάχιστον, πλήρως ολοκληρωμένα τη σημασία του για το σήμερα και αύριο της Ευρώπης και της χώρας μας. Και της χώρας μας. Το δεύτερο θέλω να πω είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια, την τριετία, έχοντας να αντιμετωπίσουμε τις ροές, τα άμεσα προβλήματα, τη στέγαση, την κρίση, το βοήθα Παναγιά να βγάλουμε το χειμώνα και ούτω καθεξής, δεν μπορέσαμε να δούμε συστηματικά και νομίζω από αυτήν την άποψη θεωρώ πολύ θετική την πρωτοβουλία σήμερα και αυτό που ξεκινάει σήμερα για υποδοχή ένταξη. Δεν μπορέσαμε όμως και σαν κυβέρνηση και σαν Υπουργείο να δούμε συστηματικά το ζήτημα της ένταξης αυτού του κόσμου, είτε των εκατοντάδων χιλιάδων που είπε ο Πάνος που ζουν χρόνια στην Ελλάδα, είτε των λίγων συγκριτικά με τις 650.000 καταγραμμένες, τις λίγες χιλιάδες που εγκλωβίστηκαν στη χώρα μας. Δεν μπορέσαμε να δούμε τα ζητήματα της ένταξης αυτού του κόσμου συστηματικά. Νομίζω και το κόμμα και το Υπουργείο σε αυτή τη φάση, εμείς από το Σεπτέμβριο περίπου του 2017, βάλαμε μπροστά ορισμένα προγράμματα για την ένταξη. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί, δεν θα να πω τώρα σε λεπτομέρειες, δύο προγράμματα τα οποία τους επόμενους μήνες ξεκινάνε για την Ελληνομάθεια και ένα πιλωτικό με τους Δήμους Λιβαδιάς και Θήβας. Δύο Δήμους, ιδιαίτερα Λιβαδιά, που έχει πρωτοποριακή στάση στα ζητήματα αυτά. Προχωράμε άλλο ένα πρόγραμμα για τις δεξιότητες. Συζητάμε με το Υπουργείο Οικονομίας, πώς το λένε, με το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για ένα πρόγραμμα για τις αγροτικές εργασίες, για την πιθανότητα ενασχόλησης. Στο Υπουργείο, μέχρι στιγμής, και πιστεύω ότι είμαι σίγουρος θα το συνεχίσουμε, φροντίζουμε για ένα πράγμα και στα ζητήματα αυτά. Την ισότητα των δικαιωμάτων Ελλήνων και μεταναστών προσφύγων. Δεν κινδυνεύουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ και σαν κυβέρνηση να μας κατηγορήσει κανείς ότι δεν προσέχουμε όσο πρέπει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Τα πλαίσια των δυνατοτήτων μας σαν χώρα, οικονομία κλπ. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στους δύο αυτούς τομείς, στα δύο αυτά αλληλοσυμπληρώμενα μέτωπα κτλ. Και ταυτόχρονα, και τελειώνω, μαζί με τα επιμέρους προγράμματα για την ένταξη υπάρχει ένα κείμενο σε επίπεδο Υπουργείου μέχρι στιγμής, δεν έχει προχωρήσει, πρέπει να το δείτε, δεν ξέρω αν το έχετε, Μανώλη, ένα ας το πούμε στρατηγικό σχέδιο ένταξης που βάζει μια στρατηγική γενικά για την ένταξη με καθοριστικό στοιχείο το ζήτημα της εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης στο ζήτημα της ένταξης μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας. Να είστε καλά, καλή δουλειά.